Και από μένα, στα πλαίσια των δράσεων τις οποίες περιέγραψαν ο κ. Πρίδανης και ο κ. Κάτσιος, γνωρίσαμε συναδέλφους στα πανεπιστήμια τα οποία επισκεφθήκαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και στα συνέδρια στο οποίο παρευρεθήκαμε και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη το να γνωρίσει ο ελληνικός κόσμος τον κινέζικο και ο κινέζικος τον ελληνικό. Διαπιστώσαμε ότι πολλές, κινέζικη πλευρά τουλάχιστον το τόνισε, ότι πολλές επιχειρηματικές δράσεις ναυαγούν ακριβώς επειδή υπάρχει άγνοια των Ευρωπαίων του κινέζικου κόσμου, αλλά και των Κινέζων του ευρωπαϊκού κόσμου. Πάνω σε αυτές τις συζητήσεις στήθηκε μια συζήτηση για την δημιουργία ενός ή και περισσότερων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως σκοπό να συνδυάσουν τις πτυχές επικοινωνία, πολιτισμό και επιχειρήν μεταξύ Ελλάδας, Ευρώπης και Κίνας, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν άνθρωποι οι οποίοι θα γνωρίσουν την Κίνα, θα γνωρίσουν την κινέζικη γλώσσα, θα, από την άλλη, οι Κινέζοι που θα γνωρίσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη, έτσι ώστε να γεφυρωθούν τα πολιτισμικά χάσματα τα οποία υπάρχουν. Οπότε προχωρούν οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός τουλάχιστον κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο ως σκοπό θα έχει την εκπαίδευση ακριβώς των γεφυροποιών μεταξύ του ευρωπαϊκού κάθετος ελληνικού πολιτισμού με τον κινέζικο. Αυτό που διαπιστώθηκε από την κινέζικη πλευρά και που διαπιστώσαμε και εμείς είναι ότι οι ασυμβατότητες στον τρόπο που οι Κινέζοι και εμείς λειτουργούμε επιχειρηματικά παρουσιάζει πολλές ασυμβατότητες. Ακριβώς εκεί θα δέσει η προσπάθειά μας και όπως είπαν και ο κ. Πρίδανης και ο κ. Κάτσιος, θα έχουμε γρήγορα και σύντομη εξέλιξη να στήσουμε αυτό το μεταπτυχιακό και να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτό το κενό και να φέρουμε τους πολιτισμούς και τους οικονομικούς πολιτισμούς και τους ανθρώπους πιο κοντά. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.